Σωτήρης Λίβας, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Κύριε Λίβα, καλώς ορίσατε στο News Hub για ακόμη μια φορά. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς σας βρήκα και πάλι. Κύριε Λίβα, το επίπεδο ρητορικής στη Μέση Ανατολή έχει κλιμακωθεί επικίνδυνα. Το Ιράν διαμηνεί ότι αν η Χεζμπολάχ εμπλακεί στον πόλεμο θα επιτεθεί στο Ισραήλ. Από την άλλη, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο κ. Νετανιάχου, λέει ότι αν εμπλακεί η Χεζμπολάχ θα φέρει πλήρη καταστροφή στο Λίβανο και γενικώς υπάρχει μια τεταμένη κατάσταση και θέλω να μας πείτε μια πρώτη εκτίμηση. Η ρητορική πάντα ήταν τεταμένη στην συγκεκριμένη περιοχή, δηλαδή υπάρχει ένα θέμα το ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων οι ηγέτες των μουσουλμανικών χωρών και κυρίως των αραβικών φημίζονταν ακριβώς για τις ρητορικές τους ας πούμε, ακρότητες κατά κάποιο τρόπο και αυτό είναι κάτι το οποίο παρεξηγείται κιόλας και δημιουργεί και ένα επιπλέον παράγοντα μπορεί να πει κανείς νέφωσης, δηλαδή καπνιάς, θολούρας και στον πόλεμο. Αυτό είναι κάτι το οποίο ανάγεται στα πρώτα χρόνια της Ισραηλινο-Παλαιστινιακής ή Ισραηλινο-Αραβικής διένεξης και πολέμου από την εποχή και πριν τον Νάσερ, αλλά κυρίως κορυφώθηκε στον Νάσερ, δηλαδή αυτή η ρητορική επίδειξη ακροτήτων και όλο αυτό το οποίο συντείνει στην υπόσχεση ότι δεν θα υπάρξει αύριο Ισραήλ, θα το διαλύσουμε, θα το καταστρέψουμε κτλ. Και βεβαίως εννοείται ότι βρήκε μετά την απήχησή του και στον λόγο του Αραφάτ, έναν λόγο που πολλές φορές ήταν, ειδικά προς τα τελευταία χρόνια, ήταν αρκετά αντίθετος προς αυτά που έκανε ο Αραφάτ ή που ήθελε να κάνει ο Αραφάτ. Άρα θέλω να πω ότι πολλές φορές η ρητορική αποτυπώνει τις εσωτερικές ζυμώσεις στο εσωτερικό αυτών των κοινωνιών και απηχεί τον λόγο του αραβικού δρόμου. Των αραβικών δρόμων, της αραβικής συνοικίας των αραβικών κοινωνιών. Άρα πολλές φορές την ρητορική μπορούμε να την βγάλουμε έξω ή να την λάβουμε υπόψη μας σαν ένα επιπλέον παράγοντα, ο οποίος όμως δεν είναι πάντα καθοριστικός. Δηλαδή αυτά που λέγονται δεν είναι αυτά τα οποία απαραίτητος θα γίνουν ή αυτά τα οποία απαραίτητος θα επηρεάσουν τις εξελίξεις. Μάλιστα. Λέτε δηλαδή ότι η ρητορική ας πούμε, του Ιράν, για παράδειγμα χάρη, δεν μεταφράζεται με τον ίδιο τρόπο από ό,τι ας πούμε, θα ήταν στη διπλωματία μιας ευρωπαϊκής χώρας ή των ΗΠΑ. Ας πούμε ότι οι δυτικές χώρες έχουν ένα διαφορετικό τρόπο να βλέπουν δυτικές μεσαγωγικά βεβαίως, γιατί αυτά έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Αλλά ναι, οι δυτικές χώρες έχουν ένα διαφορετικό τρόπο να βλέπουν τα γεγονότα και να εκφράζονται για αυτά από ότι οι αραβικές μουσουλμανικές χώρες και βεβαίως το Ιράν. Βεβαίως το Ιράν, το οποίο έτσι κι αλλιώς έχει ένα πολύ πιο έντονα συναισθηματικό χαρακτήρα στον τρόπο που προσεγγίζει τα πράγματα και αυτό που πολλές φορές το χρησιμοποιεί ακριβώς αυτόν τον συναισθηματικό χαρακτήρα. Δηλαδή μην νομίζουμε ότι οι χώρες αυτές παρασύρονται κιόλας από αυτά που λένε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Είμαστε λίγο πριν την χερσαία επίθεση, τα τελεσύγγραφα διαδέχονται το ένα το άλλο. Μάλιστα, χθες ο κύριος Νετανιάχου δήλωσε ότι όποιος δεν φύγει από τη Γάζα θα θεωρηθεί τρομοκράτης. Ο Guardian όμως και γενικότερα ο ευρωπαϊκός τύπος, αλλά συγκεκριμένα ο Guardian είχε ένα δημοσίευμα που έλεγε ότι το Ισραήλ ετοιμάζεται να πέσει στην παγίδα που έχει στήσει η Χαμάς σε μια χερσαία επιχείρηση και μάλιστα βάζει την προσθήκη ότι όταν πονάς ή όταν έχει θυμό, δεν σκέφτεσαι καθαρά. Ποια είναι η εκτίμησή σας στο επιχειρησιακό επίπεδο σε αυτή την περίπτωση? Ναι, ας τα πάρουμε ένα-ένα, γιατί είναι τρία νομίζω τουλάχιστον παιδεία. Το ένα είναι ο λόγος πάλι, δηλαδή το πώς εκφέρονται κάποια πράγματα ή πώς λέγονται κάποια πράγματα. Αυτό που λέει ο Νετανιάχου, που το λέει συνεχώς το Ισραήλ, δεν είναι μόνο κουβέντα του Νετανιάχου, είναι μια πάγια ας πούμε, πολιτική αντιμετώπιση από την πλευρά του Ισραήλ εδώ και πολλά χρόνια, δεν υπάρχουν αθώοι στη Γάζα της Χαμάς. Αυτό είναι κάτι το οποίο λέγεται συνεχώς και λέγεται συνεχώς ακριβώς για ένα λόγο παραπάνω λίγο πριν τη χερσαία επιχείρηση, ότι στην πραγματικότητα δεν ισχύει το δίκαιο του πολέμου. Εφόσον οι άνθρωποι εκεί πέρα είναι όλοι εμπόλεμοι, δεν υπάρχουν αθώοι στη Γάζα της Χαμάς. Βεβαίως
αυτός ο τρόπος εκφοράς και αυτή, ας πούμε, η αναφορά της Ισραηλινής κυβέρνησης και ιδίως του Νετανιάχου τώρα αντιστοιχεί σε έναν τρόπο αντιμετώπιση από την πλευρά της Χαμάς, που λέει ότι δεν κάναμε κλίματα πολέμου στην επίθεσή μας πριν δύο εβδομάδες το Σαββάτο, γιατί οι έπικοι δεν είναι άμαχοι. Άρα όταν πάμε και σκοτώνουμε και επιτιθέμεθα σε γυναικόπαιδα ή σε άοπλους ανθρώπους οι οποίοι είναι έπικοι όμως, δεν είναι άμαχοι, άρα και εμείς δεν έχουμε κάνει εγκλήματα πολέμου. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο κομμάτι, αν το ξεχωρίζω καλά, της ερώτησής σας, έχει να κάνει με αυτές τις παγίδες. Βεβαίως εννοείται, δεν μπορούμε να ξέρουμε από πριν τι έχει ετοιμάσει η Χαμάς στον Ισραηλινό στρατό, αλλά εννοείται ότι έχει ετοιμάσει. Και βεβαίως η Χαμάς, το ξαναλέμε, δεν είναι η Χαμάς που ήταν πριν από μερικά χρόνια. Η Χαμάς έχει εκπαιδευτεί, πολεμώντας σε διάφορα πεδία μαχών. Έχει πάρει, εννοείται, μαθήματα από τη Χεσμολάχ και εννοείται ότι θα χρησιμοποιήσει αυτά τα περίφημα τούνελ με έναν τρόπο παρόμοιο με αυτό που είχαν χρησιμοποιηθεί στον πόλεμο του 2006 στο Λίβανο, στο Νότιο Λίβανο, από την Χεσμολάχ, όπου οι Ισραηλινοί πραγματικά είχαν σοκαριστεί και αυτό ήταν ένας λόγος για τον οποίο, ας πούμε, ότι κατά κάποιο τρόπο σε μεγάλο βαθμό είχε αποτύχει η επιχείρηση τότε του Ισραηλινού στρατού. Περιμέναν άλλα πράγματα, περιμέναν να αντιμετωπίσουν τους συνήθεις μεσαγωγικά κατσαπλιάδες της Χεσμολάχ του Λιβάνου, γενικώς τους Άραβες, έτσι όπως αντιμετώπισαν, και βρεθήκαν τρομακτικών εκπλήξεων με όλη αυτή την τεχνολογία που είχε η Χεσμολάχ και που έχει περάσει και στα χέρια της Χαμάς. Τεχνολογία από την Ρωσία, ρωσική, η οποία έχει έρθει στην Χεσμολάχ και στη Χαμάς μέσω του Ιράν. Τεχνολογία ακρόασης, όλα αυτά τα οποία σπάνε τους κώδικες επικοινωνίας του Ισραηλινού στρατού, τούνελ από τα οποία θα μπορούν να χτυπήσουν από πίσω τα Ισραηλινά τάγκς, και νομίζω ότι έχουν δείξει σε μία-δύο των περιπτώσεων και με την εξαιρετικά συγκροτημένη επιχειρησιακή τους τεχνική το προηγούμενο πριν από δύο εβδομάδες το Σάββατο στην επίθεση, αλλά και σε κάποια χτυπήματα που έχουν κάνει, ότι πια μιλάμε για μια πολύ διαφορετική Χαμάς. Το τρίτο, για θυμίστε μου το τελικό ναι, κομμάτι που είπατε σε σχέση με την Guardian. Αυτό που λέει ο Guardian, ας πούμε, και θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό, λέει ότι όταν πονάσει, όταν έχει θυμό, δεν σκέφτεσαι καθαρά. Α, ναι, μπράβο. Είναι αυτό ουσιαστικά το οποίο διακρίνει κανείς ακόμα και στα λόγια του Biden. Το λέει ο Biden, το είπε ο Biden αρκετές φορές. Βεβαίως μπορεί κανείς να επιλέξει να μην το ακούσει ή να μην το δει ή να πει απλώς είναι αυτά που λένε οι Αμερικάνοι, τα λένε. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Και οι Αμερικάνοι γενικώς, η Αμερικανική εξωτερική πολιτική προτιμάει να μιλάει με Ισραηλινούς ηγέτες οι οποίοι έχουν ένα πιο φιλελεύθερο προφίλ. Δηλαδή σίγουρα προτιμούσαν να μιλούν με τον Πέρες, με τον Ράμπιν ή με πολιτικούς οι οποίοι δείχνουν μια διαλλακτικότητα. Μια μικρή διαλλακτικότητα, έστω μια διαλλακτικότητα. Και εδώ βεβαίως υπάρχει και ένα προσωπικό στοιχείο, ότι προσωπικά ο Μπάιντεν δεν έχει ιδιαίτερη συμπάθεια για τον Νετανιάχο. Έτσι χαρίως ότι ο Νετανιάχο ήταν εξαιρετικός φίλος και το έλεγε παντού του Τραμπ. Ο Μπάιντεν λοιπόν το είπε και το επανέλαβε και το είπε και στη Γερουσία και το είπε και στο Ισραήλ, μιλώντας με τον Νετανιάχο, ότι αυτό που προέχει είναι να διαχειριστείτε τη δίκαιη οργή σας. Η έμφαση εδώ πέρα δεν είναι στο δίκαιη οργή, αλλά στη διαχείριση. Και μάλιστα είπε ότι και εμείς κάναμε τέτοια λάθη μετά την 11η Σεπτεμβρίου και αυτό μας οδήγησε σε εξαιρετικά δυσαρέστες καταστάσεις. Υπάρχει μια ένταση, υπάρχει μια πίεση ως προς τον τρόπο διαχείρισης. Το λένε συνεχώς οι Αμερικάνοι, οι Ευρωπαίοι δεν το λένε, αλλά υπάρχει μια τέτοια κατάσταση. Βεβαίως η Ισραήλ από την άλλη μεριά και η Ισραηλινή κυβέρνηση, πρώτον, είναι όμηρος, εννοείται, των συμμαχιών της με τα ακροδεξιά κόμματα, και βεβαίως επίσης είναι όμηρος μιας κατάστασης στην οποία ξέρει ότι το δυνατό της χαρτί, δηλαδή την ασφάλεια, την έκαψε με τα λάθη που έκανε στη μη πρόβλεψη ουσιαστικά της επίθεσης, στην υποτίμηση του κινδύνου. Άρα αυτή τη στιγμή
έχει ένα τεράστιο πρόβλημα εσωτερικής νομιμοποίησης. Οικονομικά το Ισραήλ δεν πάει πολύ καλά, δεν πάει ιδιαίτερα καλά. Στα θέματα δικαιοσύνης και διαφθοράς, εννοείται, παίρνει βαθμό κάτω από τη βάση. Άρα το δυνατό της χαρτί, όταν έχει κάποιος και το δυνατό της χαρτί που είναι η ασφάλεια, καταλαβαίνετε ότι η μόνη της αντίδραση είναι δυστυχώς να υπερβεί τα όρια και να δείξει ότι αντιδρά με έναν τρόπο ο οποίος είναι ανάλογος στις επίθεσεις που δέχθηκε. Βεβαίως έχει υπερβεί ήδη όλα τα όρια της άμυνας. Με αυτό τώρα το τελευταίο που λέτε, που παρουσιάζεται λίγο έτσι την πολιτική γεωγραφία στο Ισραήλ, μου δίνεται την λαβή να ρωτήσω το εξής. Θεωρείτε ότι και από τη μια και από την άλλη πλευρά έχει αλλάξει προς το χείρον η πολιτική φύση των πραγμάτων, δηλαδή το παλαιστινιακό ζήτημα επί Γιασέρ Αραφάτ είχε μια πολιτική, μια σοσιαλιστική υφή, ενώ τώρα αυτό που βλέπουμε με τη Χαμάς είναι μια ισλαμοποίηση, αλλά και από την άλλη αυτό που είπατε τώρα, ας πούμε ότι υποχρεώνεται να κυβερνήσει ο Νετανιάχου με υπερορθόδοξους Εβραίους και με ακροδεξιά στοιχεία, λέτε ότι κάνει πιο επικίνδυνο το θέμα της επίλυσης. Αυτό εννοείται. Αυτό προφανώς είναι προφανές. Από την άλλη μεριά βεβαίως, δεν μπορούμε να είμαστε κατηγορηματικοί ότι και στα δύο στρατόπεδα, αν πούμε με βάση το στρατόπεδο, δηλαδή τη σημερινή κυβέρνηση του Ισραήλ και από την άλλη μεριά τη Χαμάς, δεν υπάρχουν δυνατότητες μιας διαπραγμάτευσης, όταν εν πάση περιπτώσει μπορεί να φαίνεται αυτή τη στιγμή αδύνατο, αλλά όταν φτάσουμε σε κάποιο σημείο που να μπορεί να καθιστά τις συνθήκες κατάλληλες γι' αυτό. Έτσι κι αλλιώς αυτή τη στιγμή υπάρχει μια έστω περιορισμένη συγκυβέρνηση με ένα κόμμα το οποίο δίνει μια εικόνα πιο φιλελεύθερου προφίλ στο Ισραήλ, και από την άλλη μεριά η Χαμάς θα ήταν λάθος να την βλέπαμε και να την απορρίπταμε εντελώς ως ένα ακραίο τρομοκρατικό. Προφανώς είναι μια τρομοκρατική οργάνωση, δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Η επίθεση έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Όμως από την άλλη μεριά είναι και μια πολιτική οργάνωση η οποία διοικεί τη Γάζα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχει πολιτικό ρόλο και στην Δυτική Όχθη. Είναι ένας πολιτικός οργανισμός ο οποίος έχει μέσα και το στοιχείο της πολιτικής διαπραγμάτευσης, το οποίο μάλιστα το ριζώνει σε θρησκευτικά στοιχεία, ανάγοντας από τον προφήτη Μωάμεθ τη δυνατότητα, ακόμα και αν κανείς πολεμάει με έναν εχθρό τον οποίο θέλει να καταστρέψει, να παραμένει σε μια κατάσταση εκεχηρίας, μακραίωνης ακόμα πολλές φορές εκεχηρίας, της λεγόμενης χούντνα. Άρα υπάρχουν και εκεί δυνατότητες να υπάρξει μια συζήτηση. Βεβαίως εννοείται, δεν τη συζητάμε για τώρα, αλλά κάποια στιγμή όταν υπάρξουν τέτοιες συνθήκες και όταν υπάρξει μια πίεση από όλες τις πλευρές γύρω-γύρω, τις αραβικές χώρες, τις ΗΠΑ, τη διεθνή κοινότητα, την Ρωσία και την Κίνα, ώστε να υπάρξει μια κατάσταση εκεχηρίας, μια κατάσταση ειρήνης, η οποία μπορεί να έχει και στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν σε μια πιο μόνιμη κατάσταση ειρήνης. Πριν την χερσαία επίθεση, θέλω να μείνουμε λίγο στο θέμα της επέμβασης της χερσαίας. Αυτή τη στιγμή περιμένουμε την εξέλιξη, αλλά υπολογίζουμε τι θα δούμε από εδώ και μπρος σε αυτές τις ενέργειες. Θα δούμε σίγουρα εικόνες που θα έχουν αποτρόπαια για τις εγκλήματα, έτσι όπως φαίνεται. Αυτό τώρα πώς θα επηρεάσει τις αραβικές κοινωνίες κατά πρώτον, και πώς αυτές με τη σειρά τους θα επηρεάσουν τις ηγεσίες τους, γιατί θα βλέπουν ομοδοξούς τους να σκοτώνονται, τζαμιά ήδη βλέπουμε και γκρεμίζονται, και έχουμε ας πούμε ένα παράδειγμα, για να απαντήσετε συνολικά, ας πούμε αυτό το παράδειγμα της Αιγύπτου με τον Αλ-Σίσι, που από κάτω η κοινωνία είναι διαφορετική με την επιρροή που έχει από τους αδέλφους μουσουλμάνους. Να ξεκινήσω με έναν διαφορετικό τρόπο. Δεν θα απαντήσω κατευθείαν για τις αραβικές κοινωνίες. Θα το πάρουμε λίγο διαφορετικά. Πριν από κάποια χρόνια, οι Ισραηλινές υπηρεσίες ασφάλειας, όταν έθεταν
τις προτεραιότητες αντιμετώπισης κινδύνων ασφαλείας, δηλαδή έλεγαν ποιες είναι οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι ασφαλείας για το Ισραήλ. Βάζανε τη Χαμάς πρώτη, δεύτερη τη Χεσμολάχ και τρίτο το διεθνές δίκαιο, το λεγόμενο lawfare. Δηλαδή lawfare τι είναι, η εργαλειοποίηση του διεθνούς δικαίου για να πληγεί η διεθνής εικόνα ή το κύρος ή η προβαλλόμενη ηθική ανωτερότητα του Ισραήλ. Φανταστείτε, πριν από αρκετά χρόνια αυτό. Φανταστείτε λοιπόν τώρα, που υπό το κράτος αυτό που είπαμε, της οργής, του θυμού, του ότι δεν έχουν άλλες επιλογές, έχοντας βομβαρδίσει ανηλαίως επί τόσες μέρες τη Γάζα, ετοιμάζονται να μπουν και να εννοείται να κάνουν αυτά τα οποία θα κάνουν. Άρα εννοείται ότι η εργαλειοποίηση του δικαίου θα γίνει εδώ πέρα θα φτάσει σε πολύ μεγαλύτερα επίπεδα και προφανώς θα πληγεί σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό το κύρος του Ισραήλ και η προβολή της εικόνας της σαν μιας χώρας δημοκρατικής η οποία τηρεί τον νόμο του πολέμου ή τηρεί την αναλογία στην επίθεση και την άμυνα. Αυτή λοιπόν η αποτύπωση της εικόνας θα προβληθεί όχι μόνο στις αραβικές κοινωνίες, θα προβληθεί παντού και θα έχει αποτελέσματα και θα έχει συνέπειες παντού, σε όλες τις κοινωνίες. Δηλαδή ήδη έχουμε παρακολουθήσει κάποιες επιθέσεις ισλαμοφοβικές στις ΗΠΑ με φόνο ενός μικρού παιδιού από το γείτονά τους. Έχουμε δει επιθέσεις τρομοκρατικές λίγες ακόμα, αλλά εννοείται με ανθρώπινα θύματα. Αυτό θα αυξηθεί, θα ενισχυθεί. Και εννοείται ότι επίσης θα ενισχυθεί ο αναβρασμός στις αραβικές κοινωνίες, όπου εννοείται ότι θα πιεστούν ακόμα και αυτοί, ας πούμε, οι δικτάτορες ή οι τύρανοι, οι άνθρωποι, οι ηγέτες οι οποίοι δεν έχουν δημοκρατική νομιμοποίηση, θα πιεστούν πάρα πολύ. Γιατί στην ουσία ένα αρκετά μεγάλο μέρος ευθύνης για την κατάσταση βαραίνει και αυτούς. Γιατί για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα το θέμα της Γάζας είχε ξεχαστεί. Το θέμα της κατάστασης εκεί είχε ξεχαστεί. Το Παλαιστινιακό είχε μπει κάτω από το χαλί, ενώ συζητούσαν με το Ισραήλ σχεδόν όλοι, εμέσως ή αμέσως, για να πάνε προς μια κατάσταση ειρήνης ή να κάνουν εμπορικές και οικονομικές συμφωνίες. Άρα εννοείται ότι θα υπάρξει πολύ μεγάλη πίεση. Και αυτή η πίεση θα αρχίσει να ανεβαίνει προς τα πάνω. Ήδη χώρες σαν την Ιορδανία, σαν την Αίγυπτο, τονίζουν το ότι δεν μπορούμε να συζητάμε για εκδίωξη για μια δεύτερη Νάκμπα ή τρίτη Νάκμπα, αν βάλουμε και αυτή του 1967, δηλαδή εκδίωξη εξελιζωμό των Παλαιστινίων από την περιοχή και εμείς βεβαίως δεν θα τους δεχθούμε, δεν θα τους πάρουμε πίσω. Και εννοείται ότι θα υπάρξει πολύ μεγάλος αναβρασμός και στο Νότιο Λίβανο με τη Χεσμολάχ και στην Δυτική Όχθη, όπου βεβαίως ο Μαχμούντ Αμπάς πλέον δείχνει ότι είναι τελείως ανήμπορος και λόγω ηλικίας και λόγω βεβαίως συγκεκριμένων χαρακτηριστικών. Θα κλείσουμε, οδεύοντας προς το τέλος, θέλω να κλείσουμε με Τουρκία. Πυκνώνουν τα δημοσιεύματα στα φιλοτουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης που κατηγορούν την Ουάσιγκτον ότι ευθύνεται για την περαιτέρω ανάφλεξη επειδή εξοπλίζει το Ισραήλ χωρίς φυτό, το ενισχύει με τη στρατιωτική παρουσία. Και μια ερώτηση που την κάνω σε όλους τους συνομιλητές που έχω στο θέμα αυτό είναι ποια θα είναι η επόμενη μέρα, ιδιαιτέρως για την Τουρκία, που βάλει ευθέως και κατά των ΗΠΑ και κατά του Ισραήλ και έχει φιλοξενήσει και τη Χαμάς. Η επόμενη μέρα γιατί? Έχουμε τα F-16, τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, τον ενεργειακό σχεδιασμό που πριν από ένα χρόνο περίπου προσπαθούσαν να περάσουν τους αγωγούς από τουρκικό έδαφος και με όλο αυτό αν τυχόν και επειδή ο ενεργειακός σχεδιασμός θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ σπουδαίο, παρόλο τις τεχνικές δυσκολίες ή το κόστος, ο EastMed βγει από το ντουλάπι. Εντάξει, είναι γνωστό αυτό. Αυτό το ξέρουμε πολλά χρόνια. Η Μπασατώση είναι μια πάγια, μπορεί να πει κανείς, πολιτική της Τουρκίας. Η Τουρκία δεν μιλάει για τώρα, ποτέ. Μιλάει για την επόμενη μέρα. Και ουσιαστικά ανακατεύεται σε τσακωμούς οι οποίοι μπορεί να πει κανείς ότι δεν την αφορούν ιδιαίτερα ή δεν εμπλέκεται ιδιαίτερος. Μιλώντας εμέσως για τον εαυτό της πάντοτε. Εννοείται αυτό. Άρα αυτό το οποίο πάει να κάνει αυτή τη στιγμή είναι
να θέσει κάποιες προϋποθέσεις για το ρόλο της στην επόμενη μέρα. Για τον πιθανό της ρόλο σαν διαπραγματευτεί ή μεσάζοντα όταν ξεκινήσουν κάποια στιγμή οι συνομιλίες. Για το ότι πρέπει και αυτή να έχει κάποιον ρόλο στη διαμόρφωση του χάρτη γενικώς της περιοχής και πόσο μάλλον τον ενεργειακού χάρτη. Αυτό το οποίο βεβαίως, επειδή το λέμε συνέχεια ότι η Τουρκία είναι σύμμαχος της Χαμάς, ναι και όχι. Δηλαδή, άλλο είναι το θεολογικό κομμάτι, άλλο είναι το θρησκευτικό κομμάτι, άλλο είναι πάλι η κουβέντα του δρόμου, η επαφή του ηγέτη του Ερντογάν συγκεκριμένα με τον δρόμο, με τους πελάτες του, με το πελατειακό κράτος, με τους ψηφοφόρους, τους εκλεκτορές του. Και είναι τελείως διαφορετική η πραγματική πολιτική. Η Τουρκία είχε αρχίσει πάλι να έχει εξαιρετικές σχέσεις με το Ισραήλ. Είχε ανέβει πάρα πολύ ο τουρισμός, είχαν ανέβει πάρα πολύ οι εμπορικές συμφωνίες με το Ισραήλ. Και αυτό το οποίο είχε δείξει μια έρευνα πριν από λίγο καιρό είναι ότι ήταν ότι είχε ανέβει πάρα πολύ και η εκτίμηση της τουρκικής κοινωνίας προς το Ισραήλ και τους Ισραηλινούς. Άλλωστε, είναι δύο χώρες οι οποίες μπορεί να πει κανείς ότι συμφωνούν και σε κάτι πολύ απλό. Η καλύτερη πολιτική είναι η επίδειξη της βίας στην πιο στεγνή και καθαρή και στεγνή της μορφή. Άρα έχουν αρκετά κοινά στοιχεία, αλλά πέραν του θεωρητικού, οι σχέσεις τους ήταν ιδιαίτερως καλές το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και αυτή τη στιγμή, αν δείτε, το Ισραήλ δεν ασχολείται με την Τουρκία. Ενώ ασχολείται με άλλες χώρες, απαντάει σε άλλες χώρες, απαντάει σε προκλήσεις άλλων χωρών, δεν ασχολείται με τις προκλήσεις της Τουρκίας. Αυτό είναι αρκετά ενδιαφέρον στοιχείο. Και βεβαίως οι απαντήσεις, η ρητορική της Τουρκίας, ενώ οξύνεται, παραμένει πάντα σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο. Δεν ξεπερνάει τα όρια. Για την επόμενη μέρα με τις ΗΠΑ, για τα F-16, για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, ποια πιστεύετε θα είναι η Προφανώς όλα αυτά τα που συμβαίνουν τώρα στην Γάζα θα εργαλειοποιηθούν από την Τουρκία για να χτυπήσει τις ΗΠΑ. Για το θέμα της Σουηδίας και την ένταξη στο ΝΑΤΟ, ακόμα δεν έχει περάσει ο νόμος, δεν έχει επικυρωθεί. Τη μία φορά είχαμε την αναβολή λόγω της μέσα αγωγικά τρομοκρατικής επίθεσης στην Άγκυρα. Μετά έχουμε όλη αυτή την κατάσταση στη Γάζα. Άρα αυτό ακόμα δεν έχουμε μια συγκεκριμένη απάντηση. Νομίζω ότι αυτό και αυτό θα χρησιμοποιηθεί στην διαλκυνστίδα και σε μια μορφή παζαριού από την Τουρκία. Μάλιστα, κύριε Γκίβε, ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας και βέβαια να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.